Ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα, χαμένος αγώνας δεν υπάρχει. Ο αγώνας των αγροτών είναι παλικαρίσιος. Και είναι παλικαρίσιος γιατί παλεύει για την επιβίωση. Και με αυτή την έννοια οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους με τον αγώνα τους. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους αγωνιστικούς και συντονίζονται και υπάρχει αλληλεγγύη και όλων των άλλων εργαζόμενων. Γιατί είναι δίκαια τα αιτήματα, είναι αγώνας επιβίωσης. Το λέω γιατί, ειδικά εδώ στην Αργολίδα, και να μην υπήρχαν τα μπλόκα, έπρεπε όλος ο κόσμος να έχει ξεσηκωθεί, γιατί ο παγετός δεν έκαψε απλώς την παραγωγή, έκαψε το εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει και να επιβιώσει. Το λέω γιατί είναι καθοριστικό και είδαμε για ακόμα μια φορά να επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ναι με διαπιστώνουν τη μεγάλη καταστροφή, που δεν υπάρχει σπίτι που να μην είχε απώλειες, που αυτό εκφράζεται σε αυτές τις δύσκολες εποχές, σε απώλεια εισοδήματος. Και λέει, περιμένετε. 26 Γενάρη έγινε ο παγετός. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας. Κανονικά έπρεπε να έχει, να έχουν περάσει οι εκτιμητές και τώρα να υπήρχαν οι καταστάσεις με τις εστάσεις για να πάρετε γρήγορα την αποζημίωση. Τι αποζημίωση δηλαδή? Με τσοκωμένη, με κόφτες. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό ακολουθούν. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, ό,τι θέλετε. Γιατί κάνουν οικονομία σε προσλήψεις εκτιμητών, γεωπόνων. Μα ο ΕΛΓΑ είναι ένας ασφαλιστικός φορέας που κάνει εκτιμήσεις καταστροφών. Δεν θα έπρεπε να έχει μόνιμο προσωπικό σε επάρκεια. Και σας το λέω γιατί την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μέσα από διάφορους νόμους αναπτυξιακούς και μη δίνει σε όλους τους επιχειρηματίες τσάμπα προσωπικό. Είναι τεράστια τα προβλήματα, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε από εδώ και πέρα. Είναι τεράστια τα έξοδα. Πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος, να καλέσουμε όλο τον κόσμο να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Μας ενημέρωσε πλήρως, πιστεύω ότι όλοι καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Την υγειά σας. Ταμπλούκα! Ταμπλούκα! Της αγροτιάς! Να σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπούκας! Ταμπλούκα! Ταμπλούκα! Της αγροτιάς! Να σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπούκας! Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται αλληλέγγυο απέναντι στον αγώνα της αγροτιάς και ειδικά και των αγροτών της Αργολίδας, γιατί η καταστροφή από τον παγετό είναι μεγάλη, είναι ολική. Πιέζουμε άμεση αποζημίωση στο 100%. Όμως και τα άλλα τα αιτήματα της αγροτιάς για φτηνό πετρέλαιο και ρεύμα, όπως και για εγγυημένες σταθερές τιμές που να καλύπτουν το κόστος και να αφήνουν ένα κέρδος για να ζήσει ο αγρότης, είναι δίκαια αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν. Με επίκαιρη ερώτηση τα θέσαμε στον Υπουργό, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ζητώντας συνάντηση των αγροτών για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Τελικά κάτω από την πίεση και του αγώνα και του κουκουέ, τελικά ικανοποιήθηκε το αίτημα. Την 5η ώρα το πρωί θα γίνει η συνάντηση. Δεν σταματάμε τον αγώνα μέχρι την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών.